Δεν ξέρω αν συμφωνεί με όλα αυτά τα οποία λες ο Βασίλης ο οικονόμου, που αμέσως Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα. Η Μαρία λέει, ξέρω που θα σε χτυπήσω. Περίμενε, επειδή ο άνθρωπος θα μας μίσει στο μαγικό κόσμο του box. Και ξέρει, όχι μόνο του box, του kickboxing, σωστά. Πρέπει να μας χειριστεί με στοργή και προδέρμ. Εγώ έχω αρχίσει να φοβάμαι. Εντάξει, είμαστε σε απόσταση, οπότε δεν υπάρχει λόγο. Και από ό,τι βλέπω, το ένστικτό σου λειτουργεί μια χαρά. Οπότε εντάξει. Ναι, αμέσως ξέρω που θα σε χτυπήσω αμέσως. Το έχουμε. Έλεγα πάντως νωρίτερα, επειδή ψάχνοντας έτσι και τα θέματα κάθε φορά που θα βγάλουμε στην εκπομπή, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι υπάρχει και ειδικό τμήμα για γυναίκες, τμήμα αυτοάμυνα. Και επειδή, όπως έλεγα στο Δημήτρη νωρίτερα, έχει τύχει να μου συμβεί στο δρόμο να μου επιτεθούν για να με κλέψουν, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε βασικές κινήσεις για να μπορέσουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας. Ναι, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι μόνο το τι μπορούμε να κάνουμε, είναι και η ασφάλεια που αισθανόμαστε, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε, συνήθως, ένας άνθρωπος που αισθάνεται αυτοπεποίθηση αποφεύγει ως διαμαγεία τις καταστάσεις. Σωστό, γιατί το εκπέμπει αυτό με κάποιο τρόπο. Το εκπέμπει αυτό ακριβώς. Για πείτε μας τώρα, από μικρή ηλικία μέχρι μεγάλη εκπαιδεύεται, έτσι δεν είναι? Από 5 χρονών έως 12 είναι το παιδικό μας τμήμα, που ουσιαστικά είναι οι ακαδημίες μας, και εκεί δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και κάνουμε πολύ σοβαρή δουλειά και σε άλλα επίπεδα πλην της πυγμαχίας ή του kickboxing. Και παρατηρούμε και μία έξαρση, Παρατηρούμε μία έξαρση, δηλαδή πάρα πολλοί γονείς πηγαίνουν τα παιδιά. Ναι. Γιατί... Έξαρση σε όλες τις ηλικίες. Απλά πλέον ο κόσμος έχει αποκαταστήσει στην είδησή του όλα τα μαχητικά σπορ και τις πολεμικές τέχνες. Γιατί εξασκείται και το μυαλό και το σώμα. Είναι σωστά, φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από αυτά τα αθλήματα. Σωστά. Και πλέον απλά δεν το φοβούνται και τόσο όσο το φοβόντουσαν παλαιότερα. Ναι. Είναι ανοιχτές δηλαδή οι σχολές μας πλέον για όλο τον κόσμο. Έρχονται άνθρωποι που είναι 50-60 χρονών και παιδιά, όπως σας είπα, δηλαδή 5-6, έρχονται τρίχρονα, ας πούμε, που εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να αντέχω στη σχολή μου. Αλλά ενδιαφέρονται. Η σχολή σου πού βρίσκεται? Η σχολή είναι στο Περιστέρι, διεύθυνση είναι Κλήτωρος 3, είναι κοντά στο μέτρο του Αγίου Αντωνίου. Τα γκρουπάκια περίπου από τι αριθμό ατόμων απαρτίζονται? Ανάλογα, είναι πολύ σύγκριτο. Δηλαδή το αγωνιστικό τμήμα που αναγκαστικά θα έχει λιγότερο κόσμο από όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι επίλεκτο να το θέσουμε έτσι. Δεν κάνουν πρωταθλητισμό. Ναι, σωστά, είναι 5-10 ατόμων. Το τμήμα των αρχαρίων, επειδή υπάρχει μεγάλη ανακύκλωση, γιατί πολλοί έρχονται, δοκιμάζουν, του αρέσει, δεν του αρέσει. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει αρκετά μεγαλύτερο κόσμο, δηλαδή μπορεί να είναι 20-25 άτομα. Το γυναικείο τμήμα πάλι λόγω τη ιδιαιτερότητά του είναι λίγο ο κόσμο, δηλαδή μπορεί να είναι από 6 μέχρι 12 κορίτσια περίπου. Οπότε εκεί μπορεί να γίνει και πολύ καλύτερη δουλειά. Και γενικά ποικίλη, ανάλογα δηλαδή με τι συνθήκε. Εντάξει, το παιδικό επίση πάλι είναι εκεί, γύρω στα 10 με 20 παιδιά. Οι γυναίκε έρχονται. Οι γυναίκε πάρα πολύ πλέον. Γιατί εγώ έχω φίλε που κάνουν τέτοιου είδου αγωνίσματα, ας πούμε, αθλήματα και μου κάνει εντύπωση. Δημήτρη, πολύ, πολύ το τολμούνε, το τολμούνε. Και ειδικά τώρα με αυτή την καινοτομία του γυναικείου τμήματο που ξεπερνάνε αυτό το κομμάτι τη ανασφάλεια, ότι θα του κοιτάνε άντρε, θα είναι λίγο πιο ανταγωνιστικά, έρχονται πολύ πιο εύκολα, δοκιμάζουν τουλάχιστον να το κάνουν. Μπράβο. Και μετά από πόσα μαθήματα μπορούμε να πούμε ότι μια γυναίκα... Θα κάνουμε μια λαβή, ας πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα πρωτοτυπήσω και δεν θα πω αυτά που λένε ότι μέσα σε μια εβδομάδα ή ένα μήνα έχεις μάθει να κάνεις πράγματα. Αυτό εξαρτάται με το προσωπικό ταλέντο του κάθε ανθρώπου. Σίγουρα. Οπότε για να μην ξεγελάμε, κοροϊδεύουμε τον κόσμο και μαθαίνει πράγματα και νομίζει ότι μπορεί να τα εφαρμόσει με τη μία στον δρόμο, έχει να κάνει πραγματικά με το προσωπικό ταλέντο και πόσο θα ασχοληθεί, ας πούμε, μέσα σε αυτό το διάστημα. Οπότε σίγουρα θέλει πάνω από ένα τρίμηνο για να πάρει μια ιδέα, ας πούμε, πραγμάτων. Τις βασικές αρχές. Σίγουρα. Και από εκεί και πέρα μετά το εξάμεινο αρχίζουμε και μιλάμε ότι έχει μπει μέσα στην ιδέα αυτού που κάνει. Είναι το kickboxing και μια μορφή εκτόνωσης μέσα στην κρίση? Μέγιστη. Γιατί μπορεί κάποιο να πει ότι περιορίζεται. Αν δεν μπορεί να πλακώσει τον εργοδότη σου ή κάποιον άλλον. Ή μπορεί στο σάκο του box, ξέρει, να βλέπει. Είναι όπως ας πούμε, λέμε, δεν τρέχουμε στους δρόμους, πηγαίνουμε σε κάποιες πίστες που υπάρχουν. Σωστά. Τρέχουμε να εκτονωθούμε. Κάπως έτσι. Ναι, σίγουρα είναι μια εκτόνωση. Δηλαδή, άμα το δει έτσι, ότι στο σάκο απλά ο άλλο βγάζει το. Αυτό που έχει τέλος πάντων μέσα στη μέρα του. Σίγουρα άμα το δεις, δηλαδή καθαρά από ορμονική κατάσταση, ότι είναι μια γυμναστική, οπότε μετά οι ορμόνες ευτυχίας σε βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Έτσι. Αλλά και γενικότερα ότι ξεχνιέσαι, βρίσκεις ένα χώρο που είναι οικείο το περιβάλλον. Καλοί άνθρωποι σε γενικές γραμμές τουλάχιστον. Και ξέρεις ότι οι κινήσεις που θα κάνεις ότι δεν θα επιφέρουν κάποιο τραυματισμό, έτσι. Γιατί υπάρχει καρταρτισμένο προσωπικό. Η πολιτικοποίηση βοηθάει πολύ σε αυτό εκεί πέρα, δηλαδή ότι ουσιαστικά ο άλλος περνάει. Ομαδοποίηση. Δεν είναι
είναι μόνο αυτό ότι χτυπάει, κάνει τις τεχνικές και όλα αυτά. Περνάει πολύ ωραία. Σίγουρα ανήκει σε μια ομάδα πλέον. Κλείνοντας, είπαμε ότι μπορούμε να σας βρούμε στο Περιστέρι, να επαναλάβουμε την οδό και να μας πείτε και πόσους εκπαιδευτές έχετε αυτή τη στιγμή. Εκπαιδευτές είμαστε δύο. Ουσιαστικά βασικός εκπαιδευτής είμαι εγώ που είμαι ο κεντρητής σχολής και έχω συνεργάτη μου την Άννα Τιχατζή που με βοηθάει σε όλα τα τμήματα. Πολύ ωραία. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση είναι το fightacademy.gr, εκεί πέρα μπορεί ο καθένας να βρει όλες τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Πολύ. Την καλημέρα και να εκπαιδεύουμε σωστά όλες τις ηλικίες. Λοιπόν,